Καλησπέρα σας από το κλειστό γυμναστήριο Γιώργος Στεφανόπουλος. Εδώ που θα παρακολουθήσουμε ένα μάτς μεταξύ Wargamers και Retirees για την Elite κατηγορία του Μπασκετάκι The League. Ένα παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο βαθμολογικό ενδιαφέρον, τουλάχιστον για τους Retirees. Οι οποίοι έχουν κλειδώσει τη θέση τους στα play-offs, δεν μπορούν να μετακινηθούν. Απ' την άλλη, οι Wargamers έχουν ένα μικρό ενδιαφέρον, γιατί μπορούν ακόμα να διεκδικήσουν την τρίτη θέση. Κάποιος έχει ένα κίνητρο σήμερα, αυτοί είναι σίγουρα Wargamers. Βέβαια κανείς δεν κατεβαίνει για να χάσει, έτσι κι αλλιώς. Οπότε θα δούμε. Θα φανεί. Άστοχο τρίποντο εδώ από τον Σούρλι. Καλό άστοχο από την άλλη πλευρά από τον Τζιλάβη, για να δούμε τώρα. Το 0-2 τώρα για τους Retirees, καλά ότι να είναι, λέω, τόση ώρα. Έχω μπερδέψει τα... Έχω μπερδέψει τις φανέλες. Με συγχωρείτε εσείς που θα το ακούσετε. Οι Retirees προηγούνται με το 0-2. Είναι και ξανά στην επίθεση. Ένα ελεύθερο σου του Κοστούλα, αλλά... Άλλο άστοχο σουτ. Ο rebound για τους Wargamers. Μέχρι το καλάθι, αλλά δεν θα επιτευχθεί. Έχει κερδίσει όμως φάουλ ο Διαμαντής για δύο βολές. Σε την πρώτη Διαμαντής. Χάνει και τη δεύτερη ο Διαμαντής, αλλά η μπάλα έχει φύγει έξω από τα χέρια του Σαρή. Οπότε η μπάλα είναι και πάλι για τους Wargamers. 0-2 το σκορ. 7-23 για το πρώτο δεκάλεπτο. Δεν βγαίνει η συνεργασία εκεί για τους Wargamers. Και μπάλα είναι και πάλι για τους Retirees. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει ο Μέμεζας εκεί την μπάλα, την έχασε πίσω από τα χέρια του. Και δίνει άλλη μια επίθεση εδώ στους Retirees. Το floater, εύστοχο τελικά. Υπήρξε μια περιπέτεια εκεί για να καταλήξει μπάλα στο καλάθι. Δύο πόδια τον Κράμερ και 0-4. Φάουλ τώρα από τον Σαρίστον Καραγιάννη. Μπάλα να παίξω για τους Wargamers. Ωραία η κίνηση, παίρνει την μπάλα, δεν βάζει το καλάθι, παίρνει το φάουλ ο Ραμίδης και θα πάει σε δύο ελεύθερες βολές. Προηγουμένως
Είχαμε δύο άστοχες βολές για τους Wargamers. Τώρα ο Βραμίδης θα στοχίσει. Γράφει το 1-4 και 2-4. Με τον Κράμερ να κατεβάζει για τους retirees. Βγαίνει ελεύθερο σουτ, το οποίο είναι εύστοχο από τη γωνία, από κοντινή απόσταση ο Τσιρίδης. Κλέβει κιόλας τώρα ο Τσιρίδης, φεύγει στον ευνηδιασμό, πάει μέχρι το lay-up, το βάζει. Δεν θα πάρει κάποιο φάουλ από το Μέμεζα. Το σουτ είναι άστοχο από το Διαμαντή από την άλλη πλευρά. Και ξανά η Ταϊρίς με τον Γκράμερ, που είναι γρήγορος, αφήνει στο Τσιρίδη, καλά και φάουλ. Πολύ δυνατό ξεκίνημα για τους Ριταϊρίς, 2-10 και μία ελεύθερη βολή μετά το time out. Γυρίσαμε από το time out, ο Τσιρίδης θα εκτελέσει την ελεύθερη βολή που δικαιούται, μετά τον goal foul που πέτυχε. Χάσει. Και κατεβάζει ο Διαμαντής τώρα για τους Wargamers. Βάζει την μπάλα μέσα και σκοράρει για δύο. Και παίρνει και το φάουλο Ρήπης. Μπαίνει ο Πλεξουσάκης τώρα για τους Ριταϊρίς και βγαίνει ο Κοστούλας. Άστοχη η βολή του Ρήπη. Άστοχο στη συνέχεια και ο Καραγιάννης. Και τώρα Κράμερ για τους Ριταϊρίς. Πάει μέχρι το καλάθι, ωραία προσπάθεια, αστοχή στο lay-up. Το rebound είναι για τους Wargamers. Μέχρι το καλάθι, αλλά το χάνει ο Αβραμίδης. Είναι εκεί όμως για το rebound ο Καραγιάννης και σκοράρει για δύο. Πάλι ελεύθερος παίκτης εκεί για τους Ριταϊρείς, Πλεξουσάκης ο Νεζολθών. Σκοράρει για δύο. 6-12. Μόλις περάσαμε τα 5 λεπτά στο πρώτο δεκάλεπτο, το 6-12 για τους Ριταϊρείς παραμένει. Γυρνάει πολύ ωραία εκεί και τελειώνει τη φάση ο Μέμεζας για το 8-12 των Wargamers, που επιστρέφουν. Βρέθηκαν να χάνουν με 8, τώρα είναι στους 4. Μετά το time out του Κώστου Λαρενίτη. Βγαίνει η πάσα τελικά για το shoot για 3 του Σαρή, άστοχο είναι. Δύσκολη προσπάθεια από το Διαμαντή. Ξανά η μπάλα όμως για τους Wargamers. Διαμαντής πάει να κάνει το λάθος. Δεν το κάνει. Παραμένει η μπάλα στους Wargamers. Δύσκολη ενέργεια του Ρίζη, του Ρήπη. Άστοχος και οι Ριταϊρείς βρίσκουν ελεύθερο σούτ στον ευνηδιασμό. Πατάει με αυτοπεποίθηση, σηκώνεται ο Στόλης. Μάλλον είναι και πιστόλης από ό,τι φαίνεται. Με ένα τρίποντο για τους Ριταϊρείς, 8-15. Δύσκολη προσπάθεια, εύστοχη, Ρήπης εκμεταλλεύεται τη δύναμή του. 10-15.
Κράμερ για 3. Όχι. Παίρνει το rebound ανάμεσα στα θηρία εκεί ο Τσιρίδης και δίνει κι άλλη επίθεση για τους retirees. Στόλης πρέπει να σουτάρει. Στο τέλος του χρόνου ο Στόλης, κι άλλο. Έκανε το κόλπο εκεί ο Στόλης. 10-17, 2,5 λεπτά για το τέλος του δεκαλέπτου. Σουτ για 3, είναι άστοχος και πάλι ο Διαμαντής. Από κάτω με πολύ δύναμη ο Καραγιάννης τελειώνει τη φάση. Ζητάει φάουλ ο Σαρίς, δεν παίρνει κάτι. Στόλης αφήνει στο Τζιρίδη. Τζιρίδης περνάει πολύ ωραία. Φτάνει μέχρι το καλάθι με κάποιο τρόπο. Καλή άμυνα του Ρίπη εκεί. Τσιρίδης. Αστοχή. Πολύ καλή άμυνα πάλι του Τσιρίδη. Πάνω στον Διαμαντή, ο οποίος δεν έχει ξεκινήσει καλά. Εδώ τώρα ο Κράμερ πάτησε τη γραμμή από ό,τι καταλαβαίνω. Και η μπάλα είναι για τους Wargamers. Έχουμε time out από την πλευρά των Retirees αυτή τη φορά. Επιστρέφουμε. Επιστροφή το time out με Wargamers στην επίθεση. Καμαντής βάζει την μπάλα, παίρνει το screen του Ρίπη, πάει μέχρι μέσα. Νάτος ο Διαμαντής. Έβαλε το καλάθι, ωραία προσπάθεια, 14-17. Κράμερ αφήνει στο Τζιρίδη. Λεξουσάκης αφήνει στο Στόλι, εκείνος για τον Κράμερ. Κράμερ μέχρι μέσα, χάνει και πάλι το λέει από Κράμερ. Τσιρίδης παίρνει και άλλο rebound. Πηγαίνει συνεχώς τα επιθετικά rebound του Τσιρίδης, είναι πραγματικά φοβερός. Και έχουμε φάουλ για 2 βολές έχει δοθεί. Στο Στόλι έχει γίνει το φάουλ από τον Ρίπη. Χάνει την πρώτη Στόλης, 14-17, ένα λεπτό έχουμε για το πρώτο δεκάλεπτο. Βάζει τη δεύτερη ο Στόλης, 14-18. Και ο Διαμαντής κατεβάζει για τους Wargamers. Ρίπης προσπαθεί να πάρει πλάτη, δεν μπορεί, είναι καλή άμυνα του Πλεξουσάκη. Τελικά έχουμε ένα τρίποντο από τη γωνία, ελεύθερος ήταν ο Καραγιάννης, το χασέ. Ωραία η διείσδυση τώρα και τρομερό το καλάθι από τον Αβραμίδη. 16-18, 30 δεύτερα μένουν. Έχουν επιστρέψει οι Wargamers, κλέβει κιόλας τώρα ο Αβραμίδης, πάει μέχρι το καλάθι και δίνει την μπάλα δίπλα του για το εύκολο lay-up από τον Καραγιάννη. Και έχουμε ισοπαλία, 18-18. Τελευταία επίθεση τώρα είναι για τους Retirees. 7 δεύτερα. Κράμερ αφήνει στο Στόλι. Δεν το παίρνει ο Στόλις. Τώρα το παίρνει μετά από τρίπλα για 3. Αστοχή. Και τέλος περιόδου με 18-18. Στην ισοπαλία το σκορ. Επέστρεψαν οι Wargamers μετά το αρχικό 2-10 των Retirees. Και το μάτς προμηνύεται πολύ όμορφο. Στη συνέχεια επιστρέφουμε για το δεύτερο δεκάλεπτο. Επιστροφή στο δεύτερο δεκάλεπτο. Retirees είναι στην επίθεση με τον Κράμερ, ο οποίος πάει μέχρι το καλάθι, αυτή τη φορά το βάζει. Και 18-20. Σουτιατρής εύστοχος. Ο Λαζαράκος που πέρασε για τους Wargamers. 21-20 βάζει μπροστά την ομάδα του με αυτό το τρίποντο. Κράμερ μέχρι το λέει, κάνει και άλλο λέει από Κράμερ. Ζητάει φάουλ, δεν το παίρνει. Πολύ βιαστική εδώ η πάσα του Ρίπη, δεν υπήρχε λόγος. Και τώρα φεύγουν 3-1 οι
retirees και κάνει τραγικό λάθος εκεί. Ήταν 3 με 1 και έγινε λάθος πάσα. Και απ' την άλλη οι Wargamers βάζουν κι άλλο καλάθι. Για το 23-20 πλέον. Έχουν μπει σε ρόλο οδηγού πλέον οι Wargamers. Τσιρίδης ψάχνει πάσα. Πλεξουσάκης. Δύσκολο να περάσει αυτή η πάσα. Καλή άμυνα το Πραμίδη που έκλεψε. Ή μάλλον όχι έκλεψε. Έστειλε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για την επαναφορά του Στόλη για τους Ριταϊρίς κατά το καλάθι. Καλή άμυνα του Διαμαντή. Δεν ολοκληρώνεται και το σούτ είναι για 3. Άστοχο από τον Πλεξουσάκη. Μπάλα είναι έξω για τους Wargamers. Προσπάθεια είναι δύσκολη το Βραμίδι. Δεν είναι επιτυχημένη. Και τώρα ο Στόλης δίπλα αφήνει την μπάλα για το εύκολο lay-up του Πλεξουσάκη. 23-22. Ρίπης, Σιγηρίδης, πάρα πολύ ωραία, πάει στο κλέψιμο και δίνει και την κατάλληλη στιγμή στον Στόλη, εκείνος για τον Κράμερ, φοβερή. Οι Ριταϊρίς εδώ φύγανε πολύ γρήγορα στον εφηδιασμό από το κλέψιμο του Τσιρίδη, ο οποίος είναι κομβικός για την ομάδα του. Πολύ ενέργεια, με κλεψίματα, με rebound, βοηθάει πάρα πολύ σε πολλούς τομείς και εδώ έχουμε τρίποντο και φάουλ. Φανταστική φάση με τον Διαμαντή να σκοράρει για 3 και να παίρνει και το φάουλ του Στόλη για το 26-24 και μία ελεύθερη βολή. Έχουν ζεσταθεί οι δύο ομάδες, έχουν βγει καλύτερα στη δεύτερη περίοδο όσον αφορά το σκοράρισμα. 27-24 το σκορ με 7,5 λεπτά για την λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Κράμερ θα το πάρει, θα το χάσει. Αβραμίδη στο rebound και ο ίδιος στο coast to coast, πάει μέχρι το καλάθι, το χάνει αλλά παίρνει το φάουλ. Δύο βολές για τον Αβραμίδη, βγαίνει ο Ρίπης τώρα και μπαίνει ο Μέμεζα στη θέση του. Βάζει τη βολή ο Βραμίδης, 28-24. Μέσα και η δεύτερη, 29-24. Αλλαγή και για τους Ριταϊρίς. Επιστρέφει ο Σαρίς και θα πάει στον πάγκο Τσιρίδης. Σιρίδης που έχει τρέξει πολύ, όπως λέγαμε και πριν. Κράμερ, η πάσα δεν βρήκε τον αποδέκτη που ήθελε ο ίδιος. Τελικά έφτασε στο Σαρί, ο οποίος σούταρε ελεύθερος, αλλά έκανε airball. Και φάουλα τον Κράμερ τώρα. Αντίστοιχα έκανε μια πάσα η οποία δεν πέρασε στην καρδιά της ρακέτας και οι Ριταϊρίς είναι και πάλι στον εφηδιασμό. Λεξουσάκης για Στόλη. Κράμερ. Μέσα το τρίποντα από τον Κράμερ. 29-27. Σίγουρα δεν θέλουν να πάρει μπρος ο Κράμερ οι Wargamers. Η προσπάθεια είναι πολύ όμορφη μέχρι το καλάθι από τον Καραγιάννη. Σαρίζει από Λεξουσάκη. Λεξουσάκη μπερδεύεται. Τελικά αφήνει την μπάλα στον ελεύθερο Κοστούλα εκεί, ο οποίος
Βάζει το καλάθι με ταμπλό από κοντινή απόσταση, 31-29. Πάσα δεν περνάει, την έχει καταλάβει ο Σαρίς και κλέβει πάρα πολύ όμορφα. Στόλης. Για τον Κράμερ που μπαίνει μέχρι μέσα λάθος. Του Καραγιάννης που θα πάει μέχρι το καλάθι, θα προσπαθήσει τουλάχιστον, γιατί του κάνει ένα πολύ καλό φάουλ ο Σαρίς, ο οποίος έκοψε τον ευνηδιασμό πριν προλάβει να σουτάρει ο Καραγιάννης. Δεν μετράει το καλάθι που είδαμε. Μπάλα είναι απ' έξω. Βέβαια είναι 4 τα φάουλ των Ριταϊρής πλέον. 5-24 να απομένουν για το ημίχρονο. Είναι αρκετά τα φάουλ. Από εδώ και πέρα στέλνουν στις βολές τους Wargamers, οι οποίοι Wargamers έχουν 0. Δεν έχουν μέχρι στιγμής φάουλ. Να το. Ο Μέμεζας το έχει κάνει. Φάουλ επιθετικό στο screen. Στόλης. Βγαίνει ένα ελεύθερο σούτ για τον Κοστούλα από μέση απόσταση. Το χάνει. Αβραμίδης. Θα πάρει σούτ για τρεις. Μετά από μια δυνατή επαφή με τον αντίπαλό του. Ήταν δύσκολο το σούτ του Λαζαράκου. Το βάζει όμως. 34-29. Κακό τελείωμα του Στόλη. Και ο Αβραμίδης πολύ γρήγορα για τον Καραγιάννη. Καραγιάννη στο lay-up. 36-29. Και έχουμε time out. Στην επίθεση είναι οι Ριταϊρίς μετά το time out, με τον Τζιρίδη να σουτάρει από το ύψος των βολών και να σκοράρει. 36-31. Βάζει ο Αβραμίδης για τους Wargamers. Καλή άμυνα του Κράμερ. Θέλει ο Ρίπης να του δώσει ένα screen, δεν το αναφέρνει. Και ο Μέμεζας χάνει την μπάλα. Ήταν, εντάξει, ήταν και δύσκολο να την προλάβει εκεί. Και η επίθεση είναι ξανά για τους Ριταϊρίς. Κράμερ. Σιρίδης είναι ελεύθερος, το παίρνει για τρεις. Αστοχή. Καραγιάννης φεύγει συνέχεια πολύ γρήγορα στον ευνηδιασμό, ψάχνοντας μια πάσα από τους συμπαίκτες του, μια λόμπα. Και ένα εύκολο καλάθι. Τώρα στοχή στο τρίποντο και το επιθετικό rebound του Μέμεζα και το κερδισμένο φάουλ για δύο βολές. Βάζει την πρώτη. Βάζει και τη δεύτερη ο Μέμεζας. 38-31. Σιδίδης τώρα αφήνει την μπάλα στο low post. Καταλήγει εκείνη στο καλάθι με τα χίλια ζόρια. Από το σούτ του Κοστούλα. Περπάτησε λίγο εκεί πάνω στο Στεφάνη μπάλα. Εδώ δεν έχει δοθεί κάτι. Ο Ρίπης δίνει την μπάλα έξω για το σούτ του Καραγιάννη, του Λαζαράκου, συγγνώμη. Είναι άστοχο. Την άλλη σκοράρουν και πάλι οι Ριταϊρίς που φτάνουν στο 38-35. Επιθετικό φάουλ στο Ρίπη τώρα, έχει στηθεί ο Γκράμερ. Για το ημίχρονο, 38-35
Οι Wargamers προηγούνται, οι Retirees έχουν την μπάλα και ψάχνουν ακόμη και την ισοφάριση σε αυτήν την επίθεση με ένα τρίποντο. Σιρίδης παίρνει το φάουλ. Είναι το τρίτο των Wargamers στην περίοδο. Παναφορά από το πλάι. Κράμερ για δύο βολές στο σουτ. Από τον Αβραμίδη είναι το φάουλ. Κάνει τη βολή ο Κράμερ. Κακή χρήση του φάουλ που είχαν να δώσουν ακόμη οι Wargamers εδώ, γιατί ήταν το τέταρτο και δώσανε βολές. Βέβαια τις έχασε ο Κράμερ, οπότε εκ του αποτελέσματος μια χαρά ήταν το φάουλ. Καραγιάννης πολύ ωραία. Τσιρίδης εκεί έκλεψε την μπάλα. Καραγιάννης έχει μείνει στην άλλη πλευρά του παρκέ. Φαίνεται να πονάει. Λεξουσάκης. Για 2, 38-37. Απανωτές φάσεις τώρα που έχουμε δυνατά μαρκαρίσματα και διαφωνίες. Κράμερ βγαίνει τώρα για τους Retirees. Καμαντής τώρα κατεβάζει, δίνει μέσα στον Ρίπη. Το σούτ είναι πολύ δύσκολο. Είναι εύστοχο από τον Λαζαράκο. Ο Λαζαράκος έχει βοηθήσει πάρα πολύ στο σκοράρισμα τους Wargamers. 40-37. Άστοχο το σούτ του Κοστούλα τώρα. Και ο Βραμίδης πάει γρήγορα μέχρι την άλλη πλευρά του παρκέ, χάνει την μπαλά. Τσιρίδης, είναι 2-2. Αφήνει στον στόλι, αλλά εκείνος διστάζει. Πλεξουσάκης. Γυρίσανε τώρα οι Wargamers, έρχεται ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας σου παίρνει την μπάλα. Τσιρίδης, θα σηκωθεί ξαφνικά για 3, αστοχή. Rebound, ήταν το Πλεξουσάκη, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει. Καλή άμυνα των Wargamers. Πολύ ωραία πάει μέχρι το καλέφτο Καραγιάννης, αστοχή. Και αστοχή και στη δεύτερη προσπάθεια, παίρνει το φάουλ βέβαια, η δεύτερη ήταν πολύ πιο δύσκολη. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις η μπάλα μπήκε βγήκε. Τελικά το κέρδος είναι ένα φάουλ για δύο βολές. Μέσα η πρώτη. 41-37. Χάνει τη δεύτερη, μένει το 41-37. 50 δεύτερα για το ημίχρονο. Κράμερ. Λουξάκης. Κράμερ είναι στον πάγκο. Στόλης. Τελικά παίρνει ένα σούτ από το ύψος των βολών και σκοράρει για το 41-39. Wargamers τώρα στην επίθεση. Δεν μπορεί ο Διαμαντής να σκοράρει, ζητάει φάουλ, δεν το παίρνει και τρέχουν τώρα με το Μπλεξουσάκι οι Retirees. Ένας χαμός εκεί σε αυτή τη φάση. Σιρίδης τελικά. Ένα δευτερόλεπτο. Το σούτ για 3, άστοχο, και το ημίχρονο λίγη με 41-39 υπέρ των Wargamers.
Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο ημίχρονο. 41-39 το σκορ υπέρ των World Gamers, οι οποίοι είναι για στην επίθεση τώρα. Αβραμίδης ψάχνει τον Καραγιάννη, εκείνος έξω για το τρίποδο του Λαζαράκου, είναι άστοχο. Παίρνει το rebound τελικά ο Καραγιάννης και έχει δοθεί φάουλ στο Μπλεξουσάκι πάνω στον Καραγιάννη. Ο Καραγιάννης κολλαίνει λίγο τώρα. Αναφορά για το διαμαντί που αφήνει στον Καραγιάννη. Βάζει μέχρι μέσα τον Μπλεξουσάκι, παίρνει το φάουλ, δεν βάζει το καλάθι. Δύο βολές για τον Καραγιάννη. Βάζει την πρώτη. Βάζει για τις δύο ο Καραγιάννης. 43-39. Άστοχος ο Κράμερ από το Σταυγολόν. Ο Τσιρίδης ξανά βρίσκεται με την μπάλα στα χέρια και παίρνει φόλ για δύο βολές. Φθηνό φαουλ έδωσαν τώρα οι World Gamers εδώ. Κάνει την πρώτη ο Τσιρίδης όμως. Χάνει και τη δεύτερη επανάληψη. Κάποιος παίκτης των World Gamers μπήκε πιο γρήγορα. Και πάλι τη χάνει όμως. Και είναι ο Λαζαράκος που πάει πολύ γρήγορα μέχρι το καλάθι και πετυχαίνει καλάθι και φάουλ. Φάνηκε ίσως κάπως βιαστική ενέργεια του Λαζαράκου εδώ, αλλά όταν έχει τόση αυτοπεποίθηση καταλαβαίνουμε γιατί την έχει. Γιατί είναι ένας χαρισματικός σκόρερ ο Λαζαράκος. Βάζει και τη βολή, έμεσο τρίποντο, 46-39. Κράμερ. Καλή άμυνα τους World Gamers. Τσιρίδη συγκρατεί. Ξανά για Κράμερ, θα πάρει το σούτ για 3. Αστοχή Τσιρίδης, ξανά στο rebound, σαν να έχει μαγνήτη ο Τσιρίδης. Δεν υπάρχει φάουλ, λένε οι διαιτητές, στον Κράμερ. Τελικά η μπάλα καταλήγει στους World Gamers. Και ο Ρίπης αφήνει στον Διαμαντή. Λάθος. Τσιρίδης, τρομερή προσπάθεια. Φοβερή κίνηση με το spin move εκεί πάνω στο σώμα του αντιπάλου. Και 46-41. Το παίρνει για 3 ο Αβραμίδης. Έξω, αλλά rebound πάλι επιθετικό για τους World Gamers. Δύσκολη προσπάθεια του Διαμαντή. Το βάζει, 48-41. Φάουλ
Φανταστική πάσα του Κράμερ. Ω, κρίμα που δεν μπήκε αυτό το καλάθι. Εκπληκτική πάσα του Κράμερ κάτω από τα πόδια του αντιπάλου. Αλλά δυστυχώς το καλάθι δεν μπήκε, θα έδαινε μια συγκλονιστική assist. Κράμερ στο 1002. Παίρνει το rebound ο Ρίπης και τρέχει. Και πάει και μέχρι το καλάθι. 50-41 το Ρίπη. Κράμερ φτάνει σε σημείο εύκολο για αυτό να σκοράρει. 50-43. Πέρασε το προσωπικό το αμυντικό ο Κράμερ και έκανε ένα floater από κοντά. Διαμαντής. Ωραία στην backdoor, Αβραμίδης, καλάθι και φάουλ. Αυτό που λέμε φάση δουλεμένη στην προπόνηση από τους Wargamers. Φοβερό κόψιμο του Αβραμίδη, φοβερή και η πάσα στη backdoor. Και καλάθι και φάουλ. Για το έμεσο τρίποδο των Wargamers, οι οποίοι φέρουν τη διαφορά στους 10 πλέον. Πρέπει να βρουν λύσεις άμεσα οι Ριταερίς αν θέλουν να μείνουν στο μάτς. Τσιρίδης, Κοστούλας, το βάζει. Το όχι αυτό. Η πάσα είναι για τον Καραγιάννη. Την προλαβαίνει τελευταία στιγμή. Από χέρια των Ριταερίς μπάλα έξω. Αναφέρει ο Βραμίδης. Πολύ ωραία διήση στο Αβραμίδη. Εξαιρετική η πάσα του Λαζαράκου. Στο κόψιμο του Αβραμίδη πήγε μέχρι το καλάθι, το βαλέ, Κράμερ για 3, μέσα! Yeah. 55-48. Κρίσιμο τρίποδο του Κράμερ σε αυτή τη χρονική στιγμή. Και λάθος τώρα πάλι για τους Wargamers. Που φτάνουν μέχρι το καλάθι, φάουλ. Φάουλ στον Πλεξουσάκη για 2 βολές από τον Ρίπη. Προσπάθησε να παίξει όσο καλύτερη άμυνα γίνεται εκεί που βρέθηκε. Και τρικυμία κρανίων τώρα για τους Wargamers που χωρίς κανένα λόγο έχουν χάσει το μυαλό τους. Και από τους 10 πόντους κινδυνεύουν τώρα να... Θα μειωθεί το προβάδισμά του στους 5, στους 6 μειώθηκε ήδη με την πρώτη βολή. Μέσα και η δεύτερη. Και 55-50, πολύ γρήγορο 5-0. Πολύ πολύ γρήγορο όμως. Διαμαντής τώρα αφήνει στο Λαζαράκο, ο Λαζαράκος παίρνει το screen του Μέμεζα. Διαμαντής για 3, ένα πάρα πολύ δύσκολο σουτ. Πηγαίνει όμως ο Βραμίδης στο rebound, δεν έχει βρει μπάλα Στεφάνη. Δεν έχουν πολύ χρόνο οι Wargamers, αλλά κανένα πρόβλημα δεν έχει ο Λαζαράγκος, ο οποίος είναι καυτός και βάζει άλλο ένα τρίποδο, 58-50. Στόλης. Πάει μόνος του. Τελικά δίνει στον Κοστούλα. Του κάνει περίεργα παιχνίδια η μπάλα, βγαίνει έξω από το καλάθι, αλλά εκείνο ο Κράμερ για να πάρει το επιθετικό rebound και να βάλει εκείνος καλάθι για το 58-52. 4-50 για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Σούτια 3, κακό είναι από τον Διαμαντή. Δεν είναι πολύ εύστοχο σήμερα ο Διαμαντής. Στόλης με ταμπλό. 58-54, εξανεμίστηκε το προβάδισμα των Wargamers και έχουμε time out για τον coach Φλαβενίτη.
Poor Gamer στην επίθεση μετά το time out. 4,5 λεπτά για τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Κράμερ δεν έχει καταλάβει την πάσα. Χάνουν ευκαιρία εδώ οι Ριταϊρίς. Λαζαράκος πάει μέχρι μέσα, παίρνει φάουλ. Φάουλα το στόλι. Δυο βολές. Βάζει μία στις δύο ο Λαζαράκος. 59-54 το σκορ. Στόλης. Κράμερ. Πολύ κλειστή άμυνα τώρα από τους World Gamers. Αλλά το μακρινό rebound είναι από το Στόλη. Άστοχο το τρίποδο του Σαρή. Ο Αβραμίδης αφήνει δίπλα για το Διαμαντή, θα πάρει κι άλλο ο Διαμαντής. Πάλι αστοχή. Στόλης για τον επερχόμενο Κράμερ μέσα. Εδώ. 59-56 το σκορ. Καραγιάννης με τις καραμπόλες καταφέρει να φτάσει μέχρι το καλάθι, χάνει ένα εύκολο καλάθι. Λεξουσάκης θα το πάρει με ταμπλό. 59-58. Και τώρα και να ξανεμίστηκε το προβάδισμα των Ριταϊρίζ. Έχει φτάσει στο ελάχιστο, στον ένα πόντο. Παραλίγο να κλέψουν πάλι. Μπάλα είναι έξω για τους Wargamers. Διαμαντής τώρα πάει στην διείσδυση. Πολύ καλή άμυνα. Ξανά. Διαφωνίες τώρα εκεί. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι έχουμε δύο ελεύθερες βολές για το Διαμαντή. Του φάζει την πρώτη. Βάζει και τη δεύτερη ο Διαμαντής. Κράμερ γρήγορα. Παίζει με τον Διαμαντή που του κλέβει την μπάλα. Καλά ξανά για Wargamers, 63-58. Ένα γρήγορο σερί τώρα των Wargamers μετά από καλές άμυνες. Και ξανά στους 5 το προβάδισμα. Time out. Τέλος το time out και η μπάλα είναι για τους Ριταϊρίς. Στην baseline είναι η επαναφορά. Κατεβάζει ο Κράμερ. Θα το πάρει το shoot για τρεις ο Μπλεξουσάκης, αλλά αστοχή. Η μπάλα είναι και πάλι όμως για τους Ριταϊρίς. Λεξουσάκης τώρα δίστασε.
σουτ είναι για 3, είναι άστοχο, αλλά έχουμε follow από τον Μπλεξουσάκη, άστοχο. Και η μπάλα ξανά για τους Wargamers. Και φάουλ από τον Κοστούλα στη διείσδυση του Καραγιάννη, που θα πάει για 2 δεύτερες βολές τώρα και αυτός. Χάνει την πρώτη ο Καραγιάννης. Μέσα η δεύτερη, 64-58. Πολύ ωραία διείσδυση του Στόλη. Πολύ ωραίο τελείωμα. Και το 64-60, Βραμίδης για 3 στο ευνηδιασμό. Για 2. Για 2 δείχνει ο διαιτητής. Κρίμα, γιατί αυτό το σουτ θα άξιζε να είναι τρίποντο. Με την αυτοπεποίθηση που σούταρε δηλαδή ο Βραμίδης. Τρίποντο είναι αυτό όμως τώρα από τον Τζιρίδη. Για το 66-63. Απανωτά καλάθια τώρα ξαφνικά. Καραγιάννης έξω για το Μέμεζα. Λαζαράκος που φύγε μάλλον αυτό το σουτ. Πολύ έξυπνα παίρνει το φάουλ του Μέμεζα ο Πλεξουσάκης και έχουμε 2 βολές. Άστοχη η δεύτερη, 66-64, 45 δεύτερα μένουν για το δεκάλεπτο. Σουτ για 3 είναι άστοχο. Καραγιάννης πήρε και ένα σουτ ξαφνικό. Το κόψιμο, φανταστικό κόψιμο και πολύ καλή πάσα του Στόλη στον Πλεξουσάκη που ισοφαρίζει στους 66. 5 δεύτερα μένουν για τη λήξη του δεκαλεπτού. Αβραμίδης. Όχι, ούτε ο Καραγιάννης από κάτω. Και τέλος δεκαλεπτού με το 66-66 και την επιστροφή του Ιταερίς. Πάμε για φοβερή τελευταία περίοδο. Επιστρέψαμε στην τέταρτη περίοδο. Με τους Βιουταϊρείς στην επίθεση. Το Κράμερ να παίρνει ένα άστοχο τρίποντο. Το Καραγιάννη τώρα να τρέχει γρήγορα μέχρι το άλλο καλάθι. Αμενόμενος Σταύρος εκεί ο Καραγιάννης πάει με τα χίλια μέσα στο καλάθι και παίρνει τις 2 βολές. Βάζει την πρώτη. Μέσα και η δεύτερη. Τώρα για τα Ερίς, κρατάει την μπάλα. Τσιρίδης. Πολύ ωραία ξεφεύγει. Εξαιρετική άμυνα του Μέμεζα ψηλά. Πρέπει να σουστάρει ο Κράμερ. Το κάνει και βάζει τρίποντο. Μαχαιριά, γιατί η άμυνα των World Gamers ήταν εξαιρετική. Μπήκανε με σκοπό να παίξουν άμυνα σε υψηλότερη ένταση οι World Gamers. Το κάνανε. Αλλά αυτό ήταν ένα τρίποντο μαχαιριά από τον Κράμερ, γιατί περνάνε και μπροστά πλέον οι Ερίς με ένα πόντο. Φάουλ του Κράμερ εδώ.
Αβραμίδης. Καλή άμυνα του Κράμερ. Αβραμίδης δεν μπορούσε να τελειώσει. Κράμερ για τους Ζεταϊρίς. Μέχρι το καλάθι δύσκολο τελείωμα. Ξανά τώρα ο Αβραμίδης αφήνει δίπλα το σούτ του transition. Καραγιάννη σε στοχή. Βιαστικές επιθέσεις από τους Go Gamers. Τσιρίδης Στόλης. Τσιρίδης για Πλεξουσάκη. Καλή άμυνα του Ρίπη. Σουτάρει ο Πλεξουσάκης μέσα. Απίστευτο. Για άλλη μια φορά στο τελευταίο δευτερόλεπτο της επίθεσης τους οι Ριταερείς, μετά από πολύ καλή άμυνα των World Gamers. Αυτό κάνει πολύ μεγάλο κακό στην ψυχολογία των World Gamers. Και τι καλά και στο τέλος. Αβραμίδης, η πάσα για τον Καραγιάννη. Βάζει το κορμί του και το βάζει το καλάθι. 70-71. Σημαντικό καλάθι εδώ τον Καραγιάννη για να κόψει το ρυθμό των Ριταερείς. Κράμερ μέχρι μέσα. Αστοχή, ξανά η μπάλα στον Κράμερ και φάουλ το Βραμίδη. Λεξουσάκης διστάζει για τρεις. Τσιρίδης, περνάει, Κράμερ. Καλές περιστροφές από τους World Gamers. Αυτή τη φορά τους έμεινε η μπάλα στα χέρια. Στους Retirees παίζουν πολύ καλή άμυνα World Gamers αυτή την περίοδο. Δεν ξεγελιέστε από το ότι βάλανε δύο καλάθια στο τέλος οι Retirees. Δεν θα γίνεται συνέχεια αυτό. Τους οδηγούν σε πολύ κράτημα της μπάλας, σε δύσκολες προσπάθειες. Πολύ σφιχτή η άμυνα των World Gamers. Ο Καραγιάννης δεν υπάρχει κάτι. Το Στόλι στον εφηδιασμό αστοχή. Εκεί η σύγκρουση του Καραγιάννη με τον Κράμερ ακούστηκε. Ευτυχώς δεν συνέβη κάτι. Δεν ξέρω τι ακούστηκε έτσι. Κράμερ για δύο μέσα. 72-73. Για άλλη μια φορά παίρνει φάουλ για δύο βολές, αλλά χάνει ένα εύκολο τελείωμα εκεί. Εφόσον είχε φτάσει μέχρι εκείνο το σημείο, έπρεπε να το βάλει αυτό το καλάθι. Έξι και 24 για το φινάλε. Καραγιάννης βάζει τις βολές πάντως. Μέσα και 2, 72-73. Time out. Ριταερείς με Κράμερ να κατεβάζει μετά το time out. Δίνει στο Ρίπη. Ρίπης έξω. Διαμαντής μέσα. Επιτέλους ο Διαμαντής. Και 75-73. Άλλο τρίποδο τώρα από τον Τζιρίδη αυτή τη φορά για τους Ριταερείς. 75-76.
μπάλα, την προλαβαίνει τελευταία στιγμή, προλαβαίνει και ο Στόλης και πάει μέχρι το lay-up. ...75-78 για τους Λιταϊρίζ. Καραγιάννης μέχρι μέσα πάρα πολύ εύκολα. Πολύ μεγάλη ενέργεια τον Καραγιάννη. Λεξουσάκης. Είναι χαμηλά τώρα για τον Κοστούλα. Καλή άμυνα του Ρίπη. Διαμαντής. Αβραμίδης. Ξανά Διαμαντής. Το σκέφτεται, δεν το παίρνει. Καραγιάννης. Πάει μέσα τον Κοστούλα. Ρίπης. Πάει και εκείνος μέχρι μέσα. Στοχή. Μπάλα για τους Λιταϊρίζ. 77-78 μπροστά η Λιταϊρίζ. 4-22 για το φινάλε. Σιρίδης, παναχαθεί η μπάλα, Κοστούλας, καλάθι και φάουλ. Από το πουθενά. Από μια διεκδικούμενη μπάλα κατάφερε να τη γραπώσει ο Κοστούλας και να φτάσει στο καλάθι και φάουλ. 77-80. Και μια βολή για τον Κοστούλα. Έχουν πάρει πολλές τέτοιες μπάλες οι Ταϊρίζ, διεκδικούμενες. Και 77-81. Και φτάνουν σε ηρωικά καλάθια, αν θέλετε τη γνώμη μου. Περισσότερο με ηρωισμό έχουν το προβάδισμα αυτή τη στιγμή οι Ταϊρίζ στο 4ο δεκάλεπτο παρά με σκεπτόμενο, ας πούμε, μπάσκετ. Πολύ ωραία ενέργεια του Διαμαντή, 79-81. Στόλης μέχρι μέσα, όχι, παίρνουν αυτή την διεκδικούμενη μπάλα οι Wargamers. Στο Αβραμίδης μέχρι το lay-up. 81-81, 3,5 λεπτά ακόμα. Λεξουσάκης και αυτός μέχρι το lay-up. Οι άμυνες απούσες. Δεν τα κατάφερε τώρα ο Καραγιάννης, αλλά η μπάλα είναι έξω από τον Κράμερ. Μπάλα είναι μέσα στο Ρίπι που παίζει με τον Πλεξουσάκη, εύκολα τον έβαλε εκεί μέσα στο καλάθι. Εκμεταλλεύτηκε τον όγκο του Ρίπης και 83 όλα. Τρομερό ντέρμπι. Κράμερ για δύο μέσα. ...83-85, 2,5 λεπτά. Σουτ για τρεις είναι άστοχο από τον Καραγιάννη. Ρίπης για τρεις εκείνος. Μέσα ο Ρίπης. Ο Λαζαράκος, συγγνώμη. Ο Λαζαράκος ήταν στο τρίποντο. Να μου έκανε και εντύπωση. Ο Ρίπης δύσκολο να σούταρε τόσο εύκολα από εκεί. Αλλά έχουμε καλά στοιχεία από τους Λιταϊρίζ. 86-87. Time out έχουμε. Τρομερό το τρίποντο του Λαζαράκου. 86-87 με 2 λεπτά για το φινάλε. Με το καλάθι αμέσως μετά το Ρινταϊρίζ. Για να δούμε. Μέχρι το λέει από Αβραμίδης. 88-87 για τους Wargamers μετά το time out. Και ξανά η Ρινταϊρίζ. Καλή άμυνα στον Πλεξουσάκη. Το βάζει ο Πλεξουσάκης. Ένα και 40.
κέντρο και πάει μέχρι το καλάθι για το καλάθι και φάουλ. Ο Διαμαντής. '90-89 για τους World Gamers. Απίστευτες φάσεις στο τελείωμα του αγώνα. 1-33 για το φινάλε. Μέσα και βολή από το Διαμαντή. Πολύ ψηλά το σκορ. 91-89. Κράμερ. Στόλης. Κατσιρίδη. Φάουλ. Καλό φάουλ από τον Διαμαντή. Είναι το τρίτο για τους Wargamers. Στόλης επαναφέρει για τον Κράμερ. Πάει μέχρι μέσα, δεν βάζει το καλάθι, παίρνει δύο βολές. Βάζει την πρώτη ο Κράμερ. Μέσα και δεύτερη. 91-91. Διαμαντής. Βγάζει έξω. Δύσκολη προσπάθεια του Ρίπη, δεν παίρνει φάουλ. Και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. 91-91 το σκορ. Κοστούλας. Βάζει καλάθι, πολύ δύσκολο και πολύ κρίσιμο. 91-93 δίνει προβάδισμα στους Ριταϊρίς. Το σούτ είναι για τρεις από τον Καραγιάννη, είναι άστοχο. Πάει ο ίδιος όμως και παίρνει την μπάλα με πείσμα. Αστοχή όμως. Και τώρα η μπάλα στον Κράμερ. 30 δεύτερα. Αν μπει καλά στην τώρα του Ιταερίς είναι δύσκολα τα πράγματα τους Wargamers. Γυρνάνε γρήγορα την μπάλα, βρίσκουν ελεύθερο σούτ με τον Πλοξουσάκη. Όχι! Αυτή η πάσα είναι λάθος. Αλλά τελικά η μπάλα είναι από χέρια των Ιταερίς έξω και είναι για τους Wargamers. Πάρα πολύ βιαστική πάσα, 13 δευτερόλεπτα μένουν. Ήταν η τελευταία επίθεση των Wargamers και πήγε να τις παταλύσει εκεί. Δεν πρόλαβα να δω ποιος είναι. Πήγανε να σπαταληθεί όμως πολύ άδοξα η τελευταία επίθεση. Τελικά η μπάλα είναι για τους World Gamers απ' έξω. Time out και επιστρέφουμε. Λοιπόν, οι διαιτητές καλούν τις δύο ομάδες από το time out. Η επαναφορά είναι για τους World Gamers με 13,6 να μένουν για το τέλος. 91-93 είναι μπροστά οι Retirees. Θέλουν δίποτο για να ισοφαρίσουν και να στείλουν το μάτς στην παράταση ή τρίποτο για να πάρουν την νίκη οι World Gamers. Την παραφορά γίνεται. Λαζαράκος αφήνει στο Διαμαντή. Φάουλ του Κράμερ. Και δίνει δύο βολές στο Διαμαντή. Μέσα η πρώτη από το Διαμαντή. Βάζει και τη δεύτερη και άλλο ένα time out. 93-93 με 9,4 να μένουν και τώρα επίθεση για τους Ιταϊρείς. Απίστευτη εξέλιξη. Επιστροφή. 9,4. 93-93.
και επίθεση για τους Ιουταϊρίς. Και να δούμε αν όλα θα κρυφθούν σε αυτήν την επίθεση. Περίεργη παράταξη τώρα για τους Ιουταϊρίς. Για να δούμε τι έχουν σχεδιάσει. Σιρίδης βγαίνει, Κράμερ βγαίνει και αυτός και παίρνει κατευθείαν το σκέν του Κοστούλα. Κράμερ, 5, γυρίζει και σουτάρει, αστοχή. Και άστοχο εκεί το σούτ του Πλεξουσάκη, τέλος, παράταση. Πλεξουσάκης δεν κατάφερε να ευστοχίσει σε ένα εύκολο σούτ μετά το άστοχο του Κράμερ. Απίστευτο και πάμε σε παράταση, 93-93. Επιστροφή για την παράταση. Σε πολύ ψηλό σκορ 93-93 στην κανονική διάρκεια. Στόχισε ο Ρίτης και τώρα η Ιταϊρίς. Πάμε. Κοστούλας για Τσιρίδη με ταμπλό 93-95. Κακό το σούτ για τρεις του Αβραμίδη. Οι Ιταϊρίς οι οποίοι έχουν ηρεμήσει, έχουν βρει καλές επιλογές. Έλεγα νωρίτερα ότι παίζουν κάπως ηρωικά, αλλά στο τελευταίο μέρος του αγώνα παίζουν με καθαρό μυαλό και δείχνουν σε σχέση με τους World Gamers να είναι πιο σίγουροι για αυτά που κάνουν μέσα στο γήπεδο. '93-95 στο έξτρα πεντάλεπτο. Σούτ από πολύ μακριά του Διαμαντή. Δεν προλαβαίνει ο Καραγιάννης. Την μπάλα έξω για την Ιταϊρίς. 3-31. Για το τέλος της παράτασης. Και πιθανότατα και του παιχνιδιού. Θα δούμε. Τσιρίδης. Κράμερ πήγαν να φύγει η μπάλα, τη συγκρατεί. Παίρνει ένα σουτ για 2, το βάζει ο Κράμερ, 93-97, δίνει προβάδισμα 4 πόντων. Πολύ σημαντικό τώρα στην παράταση για τους Ιταϊρίς. Καραγιάννης μέχρι μέσα, καλά και φάουλ του Καραγιάννη. Τρομερή δύναμη του Καραγιάννη. Οπότε πάρει την μπάλα κάτω από το καλάθι, δεν σπρώνεται με τίποτα. Βάζει το κορμί του και έχει και καλά τελειώματα. Και βάζει και τη βολή, έμεσο τρίποντο, πάρα πολύ σημαντικό εδώ για τους Wargamers. Πρέπει να ήταν το πέμπτο αυτό του Κοστούλα. Άστοχο τρίποντο τώρα του Πλεξουσάκη. Πολύ καλός διαιτητής, πολύ καλός. Παρέμβαση εδώ τον Κοστούλα. Άστοχο το σουτ των Wargamers και η μπάλα είναι για τον Κράμερ που σουτάρει για 3 έξω. 96-97 παραμένει το σκορ. Αβραμίδης. Καραγιάννης μέχρι μέσα, πολύ δύσκολο το βάλε. Και προβάδισμα τώρα για τους World Gamers με 98-97, με 5 πόντους του Καραγιάννη. Στόλης, δύσκολο, μέμεζα στο rebound. Καβραμίδης τώρα. Δίνει στο Ρίπι, Ρίπις είναι με τον Κράμερ. Επιθετικό.
Κράμερ έπεσε και πήρε το επιθετικό του Ρίπη. Και μέσα τώρα ο Λαζαράγκος. Ένα και 38. Παραμένει το 98-97 για τους World Gamers. Κράμερ θέλει να το αλλάξει. Δεν θα το κάνει. Η μπάλα είναι από τα χέρια του Πλεξουσάκη έξω. Προσπάθεια είναι δύσκολη από τον Αβραμίδη, αστοχή, Κράμερ τρέχει γρήγορα στον ευθεδιασμό, μπερδεύεται εκεί μόνος του και φάουλ. Φάουλ ο Διαμαντής. Φάουλ ο Διαμαντής στον Κράμερ. Δεν βλέπω να διαμαρτύρεται, οπότε μάλλον το έκανε. Κράμερ φτωχή. 98-98. Μάτς που θα κρυθεί στους 100 πόντους. Ίσως. Σίγουρα αν δεν βάλει αυτή τη βολή, τη βάζει όμως ο Κράμερ. 98-99. Για να δούμε, θα κρυθεί στους 100 ή θα μείνει έτσι το σκορ. War Gamers. Διαμαντή. Προσπάθεια μέχρι μέσα, άστοχος, Αβραμίδης, έξω για το Διαμαντή, θα το πάρει το τρίποντο, έξω. Και επίθεση τώρα για τους Λιταερείς. 14 δεύτερα για τους Λιταερείς, 28 στο ρολόι του αγώνα. Τσιρίδης. Κλέβουν την μπάλα. Το Αβραμίδης μέχρι το lay-up. Δεν υπάρχει φάουλ. Και τεχνική ποινή τώρα στον πάγκο των World Gamers. Μέσα η βολή 98% πριν έφυγε στον ευθυντιασμό ο Αβραμίδης. Είχαν μια αμφισβητούμενη φάση εκεί, ζήτησε το φάουλ ο Αβραμίδης, δεν δόθηκε και το μάτς κρίνεται σε αυτή τη φάση από ό,τι φαίνεται και μετά ο ρεφ έδωσε και τεχνική ποινή στον πάγκο των World Games. Στρέφουμε. Λοιπόν, 98% για τους Λιταερείς και μπάλα απ' έξω για εκείνους, μετά την τεχνική ποινή. Κράμερ, φάουλ στον Κράμερ. Βάζει τη βολή ο Κράμερ, 98-101, 6,4 μένουνε, ένα θαύμα χρειάζονται πλέον οι Wargamers. Όλα κρίθηκαν σε αυτή τη φάση νωρίτερα, που δεν δόθηκε φάουλ, όχι ότι ήταν απαραίτητα, δεν ξέρω, αλλά δεν δόθηκε το φάουλ που ζήτησε και ο Αβραμίδης. Μετά δόθηκε και τεχνική ποινή στον πάγκο των Wargamers.
και όλα εκεί κρίθηκαν. Τέλος στο μάτς 98-102, οι retirees παίρνουν το παιχνίδι και οι Wargamers χάνουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την τρίτη θέση. Μικρή σημασία έχει, τα play-offs γίνανε την επόμενη εβδομάδα. Από όλους εμάς εδώ, καλό βράδυ σε όλους. Να είστε καλά. Γεια σας.